στο γήπεδο των Εφαντών έγινε το παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα της Αναγέννησης Παγορίων και στην ομάδα του Σώστη. Ένα μάτς στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής και πάντα για το μεγάλο πρωτάθλημα του ερασιτεχνικού μας τοπικού ποδοσφαίρου. Το τελικό αποτέλεσμα 3-1 για την ομάδα του Μεμέτ Μεμέτ, με την ομάδα των Παγορίων να εκμεταλλεύεται στο ακέραιο τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Από την άλλη, ο Σώστης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που έχασε μπροστά στην εστία του Σαββιδάκη. Χούσκογλου, Μπαλάφας και Αϊχάν και Κίνα, συγγνώμη, η τριπλέτα, την βλέπετε, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κάποια παράπονα από την διαιτησία του Χούσκογλου Αϊχάν. Στη σέντρα πρώτη η γηπεδούχη με τα μπλε και με τα πράσινα, σκούρα πράσινα, η ομάδα της Δόξα Σώστη. Εδώ με τον Κεφή η ομάδα του Τσαναγέννης σε μια καλή στιγμή, Ανδρίκου, το φάουλ καλοχτυπημένο πάνω από τα δοκάρια του Σαββιδάκη. Πάλι ο Ανδρίκου εδώ θα χάσει μοναδική ευκαιρία για να σκοράρει, ωστόσο ο τερματοφύλακας θα του πει όχι. Και εδώ μια καλή στιγμή θα χαθεί για την ομάδα του Σώστη. Εδώ ένας επισκέπτης που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα το μάτς. Το παιχνίδι συνεχίστηκε αργότερα. Εδώ θα έχουμε μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους με το δοκάρι του Φανιάδη. Άλλο ένα φάουλ με τον Ανδρίκου, η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Και εδώ μια καλή στιγμή θα χαθεί για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Στο 45, μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, από κοντά ο Μούλιος με προβολή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0. Ξαναβλέπουμε την φάση και πώς επιτέχθη αυτό το 1-0. Παίρνει την κεφαλιά ο Μούλιος, σε δεύτερο χρόνο ο ίδιος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πατερέλη, κάνοντας το 1-0 στο 45. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος. Και περίπου 5 λεπτά αργότερα ο Μούλιος και πάλι θα χρηστεί σκόρερ, 2-0. Πάλι από αμυντική αδράνεια των φιλοξενούμενων. Ξαναδούμε ασφαλώς και το δεύτερο τέρμα. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σχεδόν ανενόχλητος, ο Μούλιος θα βάλει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Εδώ ο Σαββιδάκης θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ θα γίνει ένα φάουλ. Στη συνέχεια της φάσης ο παίκτης των Παγουρίων θα δεχτεί 2 κίτρινες κάρτες για διαμαρτυρία μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Βλέπετε, δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Χούσκογλου και κόκκινη. Και εδώ θα γίνει το 3-0 με τον Τωτονίδη από κοντά. Έβλεπε τη φάση μετά το οριζόντιο δοκάρι. Ξαναβλέπουμε. Η μπάλα θα σκάσει κάτω. Θα πάρει την μπάλα ο επιθετικός των Παγουρίων και με ένα ωραίο σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Πατερέλη για τρίτη φορά. Ο Σώστης στην αντεπίθεση. Εδώ θα έχουμε μια φάση που θα ζητήσουν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι. Ξαναβλέπουμε την φάση σε αργή κίνηση. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί, το βλέπετε, πάνω στον πιλαρινό. Στην αμέσως επόμενη φάση εδώ θα γίνει ένα σπρόξιμο. Αϊχάν πολύ κοντά, ο Χούσκογλου θα δώσει
την Εσκάτη των Ποινών. Και από το σημείο του πέναλτι ο Πιλαρινός δεν θα στοχίσει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για την ομάδα του Σώστη. Ξαναβλέπετε και σε αρκή κίνηση από τη μία γωνία ο Σαββιδάκης, από την άλλη η μπάλα του Πιλαρινού. Εδώ η μπάλα θα περάσει από το κεφάλι του Μουσταφά. Άλλο ένα φάουλ. Καμία ανησυχία για τον Σαββιδάκη, θα μπλοκάρει. Μία φάση που θα είναι και η τελευταία. Στο γήπεδο των Υφαντών, Αναγέννηση Παγουρίων, δόξα Σώστη, 3-1 τελικό αποτέλεσμα.